Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Απόστολοι Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεγονοθέντες, πείσετε πρεσβεία προς τον Κύριον, το λεηθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Καθίστε, 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 καθίστε. Σεβασμιότατε Ιεράρχα, εδεσιμότητε αδελφοί και πατέρες, σεβάσμιον ακροατήριον, και πάλι χάρη τη Θεία ευρισκόμεθα εδώ εις τον αόν, εις τον, εις την αίθουσαν αυτήν, δεν ακούσουμε κήρυγμα. Ευχάριστον το θέαμα, λαός πολλής, ακροατήριον πυκνών, πυκνότατο, άντρες, γυναίκες και παιδιά και νέοι, μεικτών το ακροατήριον, ορατή και αόρατη. Ορατή είστε εσείς που ευρίστε εδώ, ως η έλαφος η λειψώσα, δυναντροσιστεί με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Μεικτών το ακροατήριον, είναι και άλλοι αόρατοι. Είναι αυτοί οι οποίοι ευρίσκονται, οι οποίοι εδώ μέσα ευρίσκονται όχι μόνο χριστιανοί, ακροατέ από τα διάφορα διαμερίσματα και συνοικίας της μεγάλης αυτής πόλεως των Αθηνών, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά ακόμα ευρίσκονται και από τα περίχωρα της Αττικής, ακόμα δε ευρίσκονται εδώ συχνά τώρα τα τελευταία κηρύγματα, παρακολουθούν εκατοντάς και πλέον χριστιανών οι οποίοι έρχονται Κορίνθου για να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Εδώ λοιπόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Απόψε θα ζητήσω κάτι. Δεν θα δίνω μόνο, θα λαμβάνω κιόλας. Μη φανταστείτε χρήματα, δεν θα ζητήσω χρήματα, ούτε άλλο τι. Θα ζητήσω μεγάλο πράγμα, ένα μικρό πράγμα θα σας ζητήσω και αν μου το δώσετε θα συνεχίσω. Εάν δεν μου το δώσετε θα διακόψω, θα φύγω. Θέλω να πιστέψω όλοι όσοι είστε εδώ, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, θα μου δώσετε αυτό το οποίο να ζητήσω εν ονόματι Ιησού του Εσταυρωμένου Θεού μας. Δεν θα ζητήσω να σηκώσετε βουνό, όλυμπο ή πάρνηθα ή πεντέλη. Βουνά θα πείτε αδύνατο. Θα μου πείτε όλοι αδύνατο. Δεν μπορώ να σηκώσω με τι αυτά βάρη. Εγώ θα ζητήσω να σηκώσετε ένα πετραδάκι. Να είναι να κάνεις άλλο ένα μικρός εδώ πέρα. Ένα σήκωτο. Ένας μικρός, δεν είναι μικρός. Πρώτα να σήκω πάνω. Να μπράβο, εδώ είναι κοντά. Το σηκώνεις. Να το, ψηλά. Έντε μπράβο. Να, λοιπόν. Ένα πετραδάκι θα ζητήσω να σηκώσετε. Όλοι σας. Θα το σηκώσετε. Καλά, συνεχίζουμε τώρα, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Εμπροημείο λέμε, δεν εσέρθουμε δια παραβολή στην όση στο θέμα, λέμε το εξής, ότι ένας άπιστος συγκίνησε κάποτε έναν πιστό επιστήμονα, διαπρεπή επιστήμονα της πόλεως μας, καθηγητή της ιατρικής επιστήμης. Και ο πιστός, ο καθηγητής πιστεύει, και είναι και πολύ τεκνός μάλιστα, 6-7 παιδιά, φαινόμενα σπάνια μέσα στην κοινωνία μας αυτή. Και ο άπιστος τον ρώτησε, λέει, γιατρέ πιστεύεις? Πιστεύω, λέει. Έχεις αποδείξεις, λέει. Πού αποδείξεις, λέει. Όσο περνούν τα χρόνια και σπουδάζω την επιστήμη, λέει, τόσο βρίσκω νέες αποδείξεις περί υπάρξης του Θεού. Για πες μια-μια. Λέω, ορίστε το χέρι μου. Έκανε έτσι. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πράγμα, είναι. Το σκεφτήκατε? Τέλειον εργαλείο. Μη μου μιλάτε για άλλα εργαλεία. Τέλειον εργαλείο. Που το διευθύνει ο νους του ανθρώπου. Χωρίς το χέρι δεν γίνεται τίποτε. Το χέρι το χρειάζεται ο Γιώργος για να πιάσει την αξίνη τα γεωργικά εργαλεία. Το χέρι το χρειάζεται ο τσοπάνος. Το χέρι το χρειάζεται ο χτίστης, ο εργάτης, το χέρι. Το χέρι το χρειάζεται ακόμα και ο ζωγράφος.
Με το χέρι ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει. Το χέρι το χρειάζεται και ο γιατρός. Κρατάει το νηστέρι. Χωρίς νηστέρι πώς θα κάνει. Το χέρι το χρειάζεται και ο παπάς. Παπάς να κρατάει τα δισκοπότερα. Να, γνώρισα ένα ιερέα που ήταν θαυμάσιος. Τώρα κλαίει, δεν μπορεί να φτιάσει. Έπαθε Πάρκινσον. Με το χέρι. Πρέπει να τον ευχαριστούμε το Θεό για το χέρι αυτό που μας έδωσε. Και μας έδωσε το χέρι για να κάνουμε το καλό. Μάλιστα, το χέρι λοιπόν είναι μια απόδειξη, τέλειο εργαλείο, τέλειο. Πώς γίνεται έτσι. Είδατε, κάνουν τεχνικά, τεχνικά χέρια, όπως λέγεται ο εσκαφεύς. Η εσκαφής, είδες τι άγριο πράγμα είναι ο εσκαφεύς, ένα άγριο πράγμα. Αυτό είναι τέλειο, το κουνάς, το πας, το πηγαίνεις το εδώ από εκεί και μόνο λέει, το χέρι αποδεικνύει ότι υπάρχει Θεός. Μάλιστα. Και είδατε ποιος, τι, και ο Θεός έκανε δύο χέρια και 10 δάχτυλα. Σημασία έχουν τα 10 δάχτυλα. Εδώ όσοι είστε, τι, άλλη απόδειξη. Υπάρχει κανείς με 11 δάχτυλα. Τίποτα. 10, 10, 10, 10. Σπάνιο φαινόμενο να γεννηθεί ένας με 11 δάχτυλα ή με 12 δάχτυλα που λέει κάποια προφητεία. Και λοιπά, σπάνιο. Όλοι 10, 10, 10, 10, 10, 10. Οι οποιαδήποτε γωνία του πλανήτου και αν κατοικούν έχουν 10 δάχτυλα. Κόβεις το δάχτυλό σου. Μπα. Ένα παιδάκι μια φορά το είδα, λέω, θα σου κόψεις το δάχτυλο. Μάνα! Έτρεχε, φεύγει μακριά. Δεν κόβει το δάχτυλό τη, το δάχτυλο, τα χρειάζεται. Μάλιστα, το δάχτυλο δεν το κόβει το δάχτυλό του. Και είδατε τι αποτροπιασμό προκαλεί. Προκαλεί να δεις ένα εργάτη που του πέρασε η κορδέλα και του κόψε τα 3 δάχτυλα. Τρέτα στην κορδέλα πάνω του εργοστασίου, 3 δάχτυλα και έμεινε μόνο τα 2. Προκαλεί αποτροπιασμό. Και ποιον αποτροπιασμό, ποιον αίσθημα, ποια φρίκη. Δοκιμάζει ο ελληνικός λαός που μαθαίνει ότι ο ταλέπρος αυτός αγγελέψη του Αρείου Πάγου που του κόψανε τα 2 πόδια του ταλέπορου, τώρα του κόψανε και το 1 δάχτυλο ακόμα. Ακροτηριασμένο, ακροτηριασμένο. Αφηθούμε υπέρ αυτού να τον λύσει ο Θεός και ιδίως την παρήγορο τη γυναίκα του η οποία πιστή και αφοσιωμένη λέει παιδε, που κλαίει και αναστενάζει κοντά. Λοιπόν, το χέρι. Αλλά το χέρι αυτό, το χέρι μας διδάσκει κάτι άλλο. Ποιο να μας διδάσκει, κάτι ανώτερα. Να βλέπεις τον κόσμο όχι με μάτια. Ο κόσμος είναι Ευαγγέλιον είναι. Πρώτο Ευαγγέλιον είναι το αρπάχιο του εικονογράφου. Η φύση ολόκληρη, ό,τι παρατηρούμε εμείς οι χριστιανοί στη φύση, να μην το βλέπουν όπως το βλέπουν, διότι και τα ζώα βλέπουν τη φύση. Και οι άνθρωποι βλέπουν. Εσύ ο πιστός να βλέπεις τη φύση ως μια αποκάλυψη. Ως εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Τα 10 δάχτυλα να θυμίσαι τι να θυμίσαι. Τις 10 εντολές. 10 δάχτυλα, 10 εντολές. 10 δάχτυλα, 10 εντολές. Κόβεις το δάχτυλό σου, δεν κόβεις. Πολύ περισσότερο να μην κόψεις το δάχτυλό σου. Δεν κόβεις τις εντολές του Θεού. Προτιμότερο, είπε ο προτιμότερο, λέει, χωρίς χέρι και χωρίς πόδι να πας στη Βασιλεία του Θεού, παρά με δι' αυτό να ουριάζεις. Λοιπόν, παλαιότερα κάτω στην Αβυσσινία είχα ακούσει ότι όποιος έκλεβε, ήταν πολύ αυστηρή η Αβυσσινία. Έκλεβε και δεν διορθωνόταν, το κόβανε το ένα χέρι. Και περπατούσε πολύ κάτω στην Αντζέλα Μπέμπα με κομμένα τα χέρια. Εάν τυχόν τέτοιος νόμος εφαρμόζεται, το παραμένει σε εντολή, κραπ. Πόσοι Έλληνες τα κρατούσαν, πόσοι Έλληνες τα είχαν χέρια ακέραια. Ακέραια χέρια από τις κλοπές που βγήκαμε ρεζίλοι στον παγκόσμιο τύπο από την κλοπή και δικαιολογήσαμε το λεξικό Λαρούς, το οποίο έγραφε άλλοτε Γκρέκ ίσο κλέφτης. Αφιβάλλαν πια εκτός αυτό. Λοιπόν, εντολή μας πεθυμίζει τας 10 εντολάς. Οι 10 εντολές, δε. Όπως συνεπλήρωσε η επιγόρος ομιλία, είναι τα θεμέλια της κοινωνίας. Τα θεμέλια της κοινωνίας. Δεν χρειαζόμεθα νόμους άλλους. Από τον καιρό που έγινε αυτό το βασίλειο μέχρι σήμερα, ξέρει πόσους νόμους έχουν ψηφιστεί. Μετρήστε, για μετρήστε. 30.000. Αδιόρθωτο το βασίλειο. 10 νόμους, αν εφαρμόζαμε το δεκάλογο, θα ήταν το πιο ευτυχισμένο κράτος στον κόσμο. Ούτε κλοπή, ούτε μοιχεία, ούτε πορνεία, ούτε, αλλά μια σημεία, ένα σπουδαίο έθνο ευλογημένο. Δεν έχω καιρό να ερμηνεύσω όλες τις εντολές, αλλά σήμερα θα λάβω μια εντολή. Υπόψη την τρίτη εντολή. Είναι τρίτη εντολή, μικρά παιδιά, τη σκέρμα απ' έξω στο σπίτι μας, παντός στο σχολείο, τα μαθαίνουν οι δασκάλοι. Με το δάχτυλο μετρούσαμε. Λοιπόν, εδώ τώρα οι μικροί που είστε εδώ κοντά και πάτε σχολείο, για πες μας την τρίτη εντολή, ποια είναι.
Έλα μπρος, μπρος, μπρος. Έλα μπρος, μπρος. Η μικρή εδώ, η μικρή, η μεγαλύτερη. Η τρίτη εντολή. Μπρος, ποιος μας την πει. Μήπως και εσείς η μεγαλύτερη ακόμα. Λοιπόν, έτσι είναι τις εντολές. Ποια είναι εντολή? Ουλείψει το όνομα Κυρίου επί Ματαίο. Επί Ματαίο. Ότι δεν επιτρέπεται να αναφέρουμε το όνομα του Θεού σε μάταιες ζητήσεις. Το όνομα του Θεού είναι το σεβαστό όνομα. Σεβαστό είναι το όνομα της μάνας. Σεβαστό είναι το όνομα του πατέρα. Σεβαστά είναι τα ονόματα αυτά. Θυμούμε κάποιον που του ύβρισαν τη μάνα του και τον έπιασε από τον, εδώ, τον γιακά και τον τάραξε. Του λέει, άκουσε, του λέει, για να αναφέρεις το όνομα της μάνας μου πρέπει να πλύνεις το στόμα σου με ροδόσταγμα. Δεν στο επιτρέπω. Δεν στο επιτρέπω να βρεις τη μάνα μου. Εάν λοιπόν το όνομα του πατέρα μας, της μάνας μας, είναι σεβαστά ονόματα και να επιτρέπουμε άλλοι τα ονόματα αυτά, τα ιερά ονόματα να υβρίζουν, πολύ περισσότερο, απείρως περισσότερο, δεν επιτρέπεται να αφήσουμε να υβρίζουν το όνομα του Θεού μας. Το όνομα του Θεού δεν επιτρέπεται, ουλείψει το όνομα του Ματέου. Το όνομα του Θεού πρέπει να προκαλεί ρίγος. Ρίγος, ρίγος. Συγκίνηση βαθυτάτη. Αισθήματα βαθυτάτης κατανήξεως. Και υπήρχαν άλλοτε τι αυτά. Λένε για ένα σοφό, έναν μεγάλον επιστήμονα, αστρονόμο που ανακάλυψε τους νόμους της, αυτός τον Εύτωνα. Όταν νίκωε το όνομα του Θεού σηκώνονταν όρθιος. Όρθιος, όρθιος, σηκώνονταν όρθιος. Έτσι στεκόνταν προσοχή. Πάει πλέον, έτσι. Όπως ακούνε, γελάνε έτσι. Το αναφέρουν μες στα αστεία τους, μες στα καλαμπούρια τους, μες στα αυτά τους και δεν κάνουν, δεν σέβονται το όνομα του, υπερπάνω όνομα του Θεού. Δεν το σέβονται, το σέβονται του Θεού. Και στα δικαστήρια παλαιότερα, θυμούμε μικρό παιδί που πηγαίναμε στα δικαστήρια, όλα έχουν δελυθεί. Όλα έχουν δελυθεί. Έβλεπε στον πρόεδρο των δικαστηρίων, σηκωνόταν όρθιοι. Είναι όρκα, σηκωθείτε όρθιοι. Σηκωθεί όρθιο, σηκωνόταν όλοι. Όλοι όρθιοι σηκωνόταν. Τώρα τίποτα, κάθεται. Ανακρίνει ο ανακριτής το τσιγαράκι του και κατσοτάρει. Και ενώ θα έπρεπε ο όρκος να καταργηθεί, θα μιλήσω άλλοτε. Έκαναν μύριες αλλαγές, έκαναν. Μία αλλαγή δεν έκανανε. Να καταργήσουν τον όρκο. Το λέει ο Χριστός, ο έστω ο λόγος ημών ενέ ιού. Τίποτα. Τι όρκος δίνονται κάθε μέρα, είναι φρικτό πράγμα. Φρικτό πράγμα τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνεται ο όρκος. Δεν υπάρχει ο σεβασμός την ώρα αυτή να σηκωθεί να πει, να πει δύο λόγια να πει άλλοτε. Σκέψε, θα ορκιστείς. Τίποτα απολύτως. Έτσι. Το τσιγαράκο στο στόμα ο κύριος ανακριτής και εξετάζει. Κάτω από τον αστυνικό να τον σταυρωμένο. Λοιπόν, αλλά κατάχρησης, αλλά εκεί πλέον που λαμβάνει διαστάσεις η κατάχρηση του όνοματος του Θεού, η παράβαση του όνοματος του Θεού είναι η βλαστημία. Βλαστημία. Μικρό το αμάρτημα, βαρύτερο το αμάρτημα. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, όλα τα αμαρτήματα πες με οτιδήποτε αμάρτημα. Με οτιδήποτε αμάρτημα παραβαίνει σε εντολή Θεού. Μια εντολή, οτιδήποτε μάρτυμα, είτε φόνος, είτε κλοπή, είτε μοιχεία, είτε πορνεία, είτε αδικία, είτε εκμετάλλευση, είτε οτιδήποτε άλλη αμαρτία να κάνεις, παραβαίνεις νόμο Θεού. Αυτός που βλαστημάει, υβρίζει τον Θεό. Τεραστίο, φρικτό αμάρτημα το Θεό υβρίζει. Που προκαλεί την οργή του Θεού, την οργή του μεγάλου αυτό αμάρτημα. Και το ομολογούν τα έθνη. Όλα τα έθνη ομολογούν ότι είναι φοβερό αμάρτημα. Πρώτα οι Ιουδαίοι. Οι Ιουδαίοι, αν διαβάζετε τους Ιουδαίους, ουλείψει το όνομα Κυρίου μετά την Δεκάλογο, κάποτε οικούστη μέσα στο στρατόπεδο των Ιουδαίων, οικούστη να βλαστημάει ένας το Θεό. Έφρυξαν τα αυτιά τους έτσι, κλείσαν τα αυτιά τους. Κλείσαν τα αυτιά τους και τρέχουν στο Μωυσή. Μωυσή, μεγάλο δυστύχημα. Τι δυστύχημα λέει, ένας βλαστήμης στο Θεό. Βλαστήμης στο Θεό, τι να τον κάνουμε. Λέει, θα σας απαντήσω. Πήγε, προσευχήθηκε ο Μωυσής, έκλαψε ο Μωυσής, γιατί ακούστηκε μια βλαστημία στον δαϊκό λαό, μια βλαστημία, και μετά ελήφθη η απόφαση να λιθοβοληθεί. Και μαζευτήκαν όλοι, τον λιθοβολήσανε και απέθανε ο βλάστημος, εξέψεξε ο βλάστημος κάτω από ένα λόφον, μεγάλο λόφον, που περνούσαν τα παιδιά και ρωτούσαν, μάνα τι είναι αυτός ο λόφος, εδώ ετάπη ο βλάστημος. Ουθέ, τα λέει μέσα, διαβάστε την Παλαιά Θήκη των έξω, να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, θέτει άλλον έθνος, το ελληνικό έθνος. Δύο έθνη είναι ιστορικά έθνη, το ιουδαϊκό έθνος και το ελληνικό. Οι Έλληνες λέει,
τη σοφία ζητούσε οι Έλληνες, το ένδοξον αυτό έθνος, το ιστορικό έθνος. Μπορείτε να φανταστείτε στο 50 μετά Χριστό που επισκέφθηκε την πόλη, ποιος, ο Απόστολος Παύλος, ιστορική ημέρα, ήρθε στην Αθήνα, περιόδευε εδώ στην Αθήνα και είδε, λέει, την πόλη κατίδωλων, παντού είδωλα, γεμάτο είδωλα ήτανε, παντού τα είδωλα αυτά που εικονίζαν τους διαφόρους θεούς. Και βεβαίως ο Παύλος στον Άριο Πάγο ότι περιόδευσε τη γη, λέει, τους ανθρώπους, τέτοιους ανθρώπους που να σέβονται τα θεία, να ευλαβούνται τα θεία, έστω και αν ψευδείς θεοί, δεν ξαναβρήκα. Όλων των ανθρώπων, λέει, σας είδα ευλαβεστάτους, λέει, θεοσεβεστάτους, λέει, σας είδα. Διότι μέσα στην Αθήνα, αν και είχαν ψευδείς θεούς, δεν τολμούσε κανείς να ευρύσει το Δία. Δεν τολμούσε κανείς να βρίσει τον Βάχο. Δεν τολμούσε κανείς να βρίσει τον Ερμή. Δεν τολμούσε κανείς να βρίσει την Αφροδίτη. Δεν τολμούσε κανείς να βρίσει. Κανείς να βρίσει. Μόνο με την υπόνοια. Μόνο με την υπόνοια. Αναπόδεικτο ότι ο Σωκράτης δεν πιστεύει στους θεούς που πιστεύει η πόλη, τον καταδικάσαν και πιο το κόνιο. Προ Χριστού παρακαλώ. Ούτε μια βλαστήμια ακούγεται μέσα στην Αθήνα. Μάλιστα. Οι Ιουδαίοι μας συμβουλεύουν. Οι αρχαίοι Έλληνες μας επίσης μας δίνουν το δίδαγμά το μεγάλο. Αλλά και μέχρι σήμερα. Είναι πολλά χρόνια τώρα. Όταν ήμουν εδώ ιεροκήρυκα στα ευλογημένα εκείνα χρόνια που ήμουν μακράν, είχα το βάρος των επισκοπικών καθηκόντων. Ευλογημένα, νοσταλγώ τα χρόνια εκείνα που ήμουν εδώ. Μια ημέρα με επισκέφτησαν κάτι ξένοι. Ήταν από την Αβυσσινία. Κάτι εκλεκτά παιδιά, μαύροι. Έτσι. Ακούγαμε, λέει, κάτω στην Αβυσσινία ότι η Ελλάδα, λέει, προόδευσε στα γράμματα, στις τέχνες, ότι έχει πανεπιστήμιο, όχι ιατρική επιστήμη. Και μάθαμε τη γλώσσα, λέει. Καθίσαμε και μάθαμε. Ξυπνότατε είναι. Και μάθαμε θαυμάσια τη γλώσσα. Και ξεκίνησαν με χαρά και εργασίες να έρθουν στην Ελλάδα. Και ήρθαν στην Ελλάδα. Μην γελάσετε, να κλάψετε. Μόλις πατήσανε στο λιμάνι, το λιμάνι του Πειραιός, η πρώτη συζήτηση που ακούσανε βλαστήμια. Πω, λέει. Εμείς στην Αβυσσινία δεν βλαστημάμε. Δεν βλαστημάμε, ούτε ένας δεν βλαστημάει. Και ήταν να επιστρέψουν πίσω. Πίσω να επιστρέψουν. Πω, σου λέει. Βλαστήμια εδώ πέρα κλπ. Μάλιστα παλαιότερα στην Αβυσσινία υπήρχε νόμος, όποιος βλαστημάει, κόβανε το η γλώσσα και τον πετούσαν στα σκυλιά να τη φάει. Ούτε σκυλιά δεν τρώγανε. Έτσι, Αβυσσινή. Λοιπόν, οι Ιουδαίοι το Θεό, τον Ιεχωβά, οι Έλληνες τους θεούς των, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, οι Αβυσσινοί το θείον, το λατρεύουν, το πιστεύουν, αυτοί κάτω. Πού να πάμε, πάμε στους Αγρίους, άγριοι. Λέει ένας ιστορικός, ένας περιηγητής, ότι ένας αυτός, λέει εκεί πέρα ότι συνέβη το εξής, ότι ένας Γάλλος άπιστος και άθεος έφτασε κάτω από τον Ήλο ποταμό. Σε έφτασε μια στρούγκα, ένα δάσος. Και έκανε εκεί, οι άγριοι έχουν και αυτοί το Θεό τους. Είναι φυτεμένο το θρησκευτικό. Είναι μαζί, μέσα. Άμα άνθρωπος, άμα θρησκεία. Δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς την θρησκεία. Κανείς, απολύτως. Χίλιες αν υποθέσετε ότι βγαίνει μια διαταγή. Και λέει, από αύριο θα πάψω λιμανάδες να αγαπούνε τα παιδιά τους. Που υποθέσετε ότι ένας τρελός, ένας ανισόρροπος κάνει διαταγή, από αύριο επί ποινή φυλακίσεως απαγορεύεται η μάνα να καπούν τα παιδιά. Καμιά μάνα δεν την εκτελέσω. Καμιά μάνα! Είναι φυτικό μέσα, έμφυτο. Όπως λοιπόν το μητρικό αίσθημα είναι έμφυτο μέσα στην καρδία, έτσι και η θρησκεία είναι έμφυτος. Δεν είναι επίκτητος, όπως διδάσκουν αυτοί οι άθεοι και οι άπιστοι. Είναι έμφυτο. Άμα άνθρωπος, άμα φύ, δεν φεύγει. Πρέπει να αλλάξει η φύση του ανθρώπου. Λοιπόν, στους αγρίους μέσα έχουν και αυτό το Θεό τους. Ποιος είναι ο Θεό τους? Λατρεύουν τον ήλιο. Θεό έχουν τον ήλιο. Τον ήλιο. Και πώς το σηκώνται? Εμείς βαριούμεθα να σηκώθαμε. Λοιπόν, πρωί-πρωί αυτοί, προτού να ανατείλει ο ήλιος, μόλις χαράζει ο ήλιος, ο αρχηγός τον έχει ένα τύμπανο φτιαγμένο από δέρμα λιονταριού. Και το χτυπάει το τύμπανο. Δεν έχει καμπάνα. Μπαμ, 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 μπαμ. Και μαζεύονται όλοι οι άγριοι. Και γονατίζουν έτσι. Και προσεύχονται στο Θεό τους. Οι άγριοι. Κάποιος λέει, ξένος Γάλλος, πήγε εκεί πέρα και τους είδε και γέλασε. Χαχα, για κοίταξε τους, λέει, τους ηλίθιους. Το πήρε χαμπάρι οι άγριοι, χίλια χέρια κομμάτια τον κάνανε. Χίλια χέρια κομμάτια τον κάνανε. Να σταματήσουμε, να κατεβώ από το βήμα. Ναι, ναι, αλλά παραπίνουν θλιβερά οι εξέλιξες. Αυτά γίνονται στα έθνη. Να πω κάτι άλλο, κάτι άλλο. Ναι, κάτι άλλο σοβαρότερο. Ότι ο Σατανάς, ούτε ο Σατανάς βλαστημάει. Όλα τα αμαρτήματα κάνει ο διάολος. Αλλά βλαστημά δεν βλαστημάει. Ακούει και τρέμει το όνομα του Θεού.
Λοιπόν, βλαστημής. Χριστιανός δεν είσαι. Βλαστημής άνθρωπος δεν είσαι. Βλαστημής άγριος δεν είσαι. Βλαστημής ούτε σατανάς δεν είσαι ακόμα. Χειρότερο του σατανά είσαι. Και τώρα όμως είναι το θλιβερό ότι η βλαστήμια πήρε μεγάλη έκταση. Τεράστια έκταση. Πού να πάμε να μην συναντήσουμε βλαστήμια? Πού θέτε να πάμε? Πού να πάμε? Σε ποιο μέρος να πάμε? Πού να πάμε? Να πάμε να αφήσουμε την πόλη εδώ μέσα που ακούνται κάθε μέρα χιλιάδες βλαστήμιες. Παντού όπου να πας. Να φύγουμε την πόλη, την αμαρτωλότητα, Σόδωμα και Γόμορα. Να πάμε στην Ήπεθρο, να ανεβούμε πάνω στα χωράφια που εργάζονται χωρικοί και αυτοί δυστυχώς βλαστημάνε. Να φτάσουμε πάνω στα ψηλά βουνά όπου, όπου είναι βοσκοί και βοσκάνε τα ζώα τους, τα πρόβατά τους, τις κατσίκες, και εκεί αυτοί βλαστημάνε. Πού να πάμε, με τι να ταξιδέψουμε? Με ταξί, ω Θεέ μου. Πού να ταξιδέψουμε? Με λεωφορεία, πού να ταξιδέψουμε? Με σιδηρόδρομο, πού να ταξιδέψουμε? Με πλοία, με καράβια, με αεροπλάνα, πού, με τι να πετάξουμε? Παντού τα μολύναμε, δεν αφήσαμε τίποτα. Παντού ακούγεται βλαστήμια. Στα σπίτια να πάμε, στην αγορά να πάμε, πού να πάμε? Μου λέει χθες μια γυναίκα, έκλαιγε εγώ ερώς. Λέει, υποφέρω όλες τις ιδιοτροπίες του αντρός μου. Λέει, μια ιδιοτροπία δεν μπορώ να την υποφέρω. Ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ βλαστημάει. Ξυπνούμε βλαστήμια, το μεσημέρι βλαστήμια. Το βράδυ δεν υποφέρω, δεν τον υποφέρω. Μέσα στα σπίτια, μέσα παντού. Προχώρησε η βλαστήμια ακόμα. Αβλαστήμια ακόμα και στα γήπεδα. Μπάλα και βλαστήμια, μπάλα και βλαστήμια. Και τώρα τελευταίος, ακόμα ένα ξένο περιοδικό γερμανικό περιοδικό, εμέτρησε βλαστήμια ακόμα και αυτό το τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο και αντί να πει καλημέρα αρχίζει βλαστήμια. Και ένας Γερμανός το παρατήρησε αυτό και υπελόγισε ότι κάθε μέρα ακούνται από τα τηλέφωνα των Αθηνών 10.000 βλαστήμιες. Μάλιστα. Και τώρα τελευταίος, και από την τηλεόραση βλαστήμιες. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η έκταση του κακού που έλαβε μέσα στον κόσμο, στην αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα μείνουμε αυτού. Θα μείνουμε αυτού πέρα. Ήθελα όμως ένα μέρος ήθελα να είναι αμόλυντο. Το ζητώ. Υπηρέτησα την πατρίδα σε σκληρές ημέρες. Και ήθελα ένα μέρος της, μια γωνιά της Ελλάδος, άστα σχολεία, που εδώ στη Χαλκίδα λέει, ένας λέει, τα παιδιά που βλαστημούν μέσα στους διαδρόμους, βλαστημάνε τα παιδιά. Και ένας μαθητής επήγε αυτό και στην εικόνα του Σταυρωμένου τον εμουντζούρωσε και ζωγράφησε στο στόμα του Χριστού, στο πανάχραντα, τα πανάχραντα στόμα του Χριστού, ζωγράφησε τσιγάρο, με τσιγάρο το ζωγράφησε. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Η αυτή κατάσταση μέσα στην αυτή. Μάλιστα, η βλαστήμια. Και τώρα η αποκορύφωση πλέον και πουθενά της γης δεν ακούστηκε τέτοια βλαστήμια όπως στην Ελλάδα. Σε κανένα έθνος. Σε κανένα έθνος. Στην Ελλάδα από το στόμα ενός κριτικού, του Καζαντζάκη. Φοβερό. Και τώρα παρουσιάζονται καθηγητές πανεπιστημίου. Καθηγητές και θεολόγοι που λένε «Μπα, λέει, κάντε λάθος», λέει. «Αυτός γράφει ωραία», λέει. «Πολύ ωραία γράφει», λέει. «Είσαι κακός», λέει. Και ακόμα σε ένα δεσπότης από την Αυστραλία και αυτός λέει ότι επειδή είναι πατριώτης του, «Λάθος κάνετε, ωραία πράγματα», λέει. Ακούτε, και δεν τον καθαιρούνε. Γιατί τους απειλεί. Τολμήστε να τιμωρήσετε και θα σας βγάλω τα ξάπλυτα, τα άπλυτα. Τους απειλεί. Ένα ταλέπορο Μεθόδιο δεσπότη επάνω στην αυτή, επάνω στο Λονδίνο, δεν έκανε τίποτα άλλο άνθρωπος. Μόνο διότι δυσκόλευε το διάλογο με τους δυτικούς. Και επειδή δυσκόλευε το διάλογο με τους δυτικούς, τον απέλυσε τηλεγραφικός. Και αυτός ο οποίος λέγει η συμφωνία με τον Καζαλιάκη, δεν τον αφορίζει πατριαρχείο. Τι πατριαρχείο είναι? Τι πατριαρχείο είναι αυτό? Έκταση μεγάλη έλαβε. Αλλά
Δεν αρκεί, αγαπητοί μου, να εκδιατραγωδούμε το κακό. Πρέπει να αντιδράσουμε εναντίον του κακού. Και πιστεύω σε αυτό το σημείο να είστε όλοι σύμφωνοι ότι πρέπει να προβάλλουμε αντίδραση. Αν είμαστε χριστιανοί, αν πιστεύουμε, να αντιδράσουμε. Είπα όμως προηγουμένως ότι θα ήθελα μια γωνιά της Ελλάδος να μην βλαστημάει καθόλου. Το ήθελα αυτό, το επιθυμούσα. Πού είναι? Είναι τα σύνορά μας, είναι ο στρατός μας, είναι τα παιδιά μας, είναι οι λεβέντες μας που φυλάνε τα σύνορα στον Εύρο, στα νησιά. Υπάρχει και βλαστήμια, ο Θεός να φυλάει. Βλαστημάνε άνευ προηγουμένου, μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη. Δεν είναι πολύ καιρό, 2-3-4 χρόνια ή και περισσότερα, που ως ιερεύς, ως επίσκοπος, λέω να επισκεφθώ τα παιδιά που είναι στα αλβανικά τα σύνορα. Με πήρε λοιπόν ο λογαγός, ανεβήκαμε ψηλά. Πήγαμε στα κορυφή, φαινόταν να γραντεύαμε την χώρα του Εμπερχόντζα και κλάψαμε. Γιατί εκεί πέρα 400.000 Έλληνες αυτά υποφέρουν το μαρτύρια μεγάλα. Είδαμε τη χώρα του μαρτυρίου. Μετά είδαμε το λόχο, ξετάσαμε εκεί τα παιδιά. Εγώ όπως συνήθως λέω, είτε δε ο λόχος παρακαλώ, θα σας πω κάτι φοβερό. Δεν έχουμε στρατιώτες. Τούρκοι μας φυλάνε με ελληνική υπηκότητα από την Κομωτινή. Ας είστε καλά σας οι γυναίκες. Μου είπε στρατηγός, τι μου είπε. Το 1912 που κάναμε τον ιστορικό πόλεμο, η Ελλάδα ήταν 2,5 εκατομμύρια. Και μια κλάση του 12 έδινε περισσότερα παιδιά από ό,τι δίνει μια Ελλάδα σήμερα που είναι τετραπλάσια. Τετραπλάσια! Σβήρομαι! Δύο. Στον πόλεμο του 12, 5 παιδιά μαζί. 5! 6 παιδιά! Όλοι στον πόλεμο! Σβήρομαι! Πήγα λοιπόν, λέει, εγώ το περίμενα εκείνα, το περίμενα όλους Έλληνες. Είναι πειθαρχικοί οι Τούρκοι. Ήταν καμιά κοσαριά Τούρκοι. Εκεί στα αρβανικά τα σύνορα τους είχαν εκεί, φυλάγανε εκεί. Ρωτάω βλαστήμια. Λοιπόν, μαθαίνω, κάνω μια έρευνα. Όλοι οι Έλληνες στρατιώτες βλαστημούσαν. Όλοι, ούτε ένας. Όλοι. Και αυτός ο λογαγός βλαστημούσε. Στρέφομαι προς τους Τούρκους. Λέω, Αλάχ, Αλάχ, το βλαστημάτι. Ούτε ένας. Θεέ μου. Τι να κάνεις τα κηρύγματα, τι να κάνεις τις κατηχήσεις, τι να κάνεις τις λειτουργίες, τι να κάνεις τα κεριά, όταν τέτοια μεγάλα εγκλήματα διαπράττονται επί της γης. Αντιδράσουμε. Ποια αντίδρασή μας, μια αντίδραση ισχυρά. Μην ξεχνάτε το πετραδάκι. Μου δώσετε υπόσχεση. Κοιτάξτε καλά, θα βάλω μοφόριο. Αντίδραση. Η αντίδραση εναντίον της βλαστήμιας πρέπει να αρχίσει από την κούνια. Από την κούνια! Πρόδευα την επαρχία Γρεβενών. Και έφτασε ένα χωριό. Και εκεί στο χωριό κοιτάζω. Μην μου πείτε να κουβεντιάζω με μεγάλους. Με μικρούς της γης ώρες ολόκληρες τρώω. Έχουν τη μικρή της γης υπερηφρονημένη. Μεγάλη μέσα σοφία Θεού. Τα πτωχά του κόσμου. Τους εξοδραμένα. Απεκάλυψα λέει. Σε ευχαριστώ Θεέ μου λέει. Γιατί έκλειψα στα μυστηριά σου στους μεγάλους. Και τα φανέρωσες της ταπεινής της γης. Της μικρής της γης. Ποσοφών και συνετών. Λοιπόν, σύνσε ένα. Και μου λούσε περί βλαστήμιας. Και μετά τον ρώτησα, λέω, εσύ βλαστημάς? Αυτός λοιπόν άρχισε και έκλαιγε. Λοιπόν, και μου λέει, κοίταξε τη γλώσσα μου. Μου λέει τη γλώσσα του. Ήτανε καμένη στην αρχή της γλώσσα του, καμένη γλώσσα του, ένα σημάδι. Λέω, ποιος έκαψε? Η γιαγιά μου! Η γιαγιά σου, η γιαγιά μου. Ήμουν μικρό παιδί, λέει, δείξα τα βλαστήμια, βγήκα έξω στο χωριό, άκουσα μερικούς να βλαστημούν, όπως τα αθώα παιδιά, και πάω στο σπίτι και είπα τη βλαστήμια έτσι αθώα. Ή κάνει η γιαγιά. Θα πέσει στο σπίτι μας πλακώσει. Και πήγε με μια μασά στο μαγκάλι, χειμώνας καιρός, και πήρε ένα κάρβουνο, κάτσε να σε καρδώσω. Τον έβαλε κάτσε τον, και τον σημάδευσε με στη γλώσσα του. Μάλιστα! Πού είναι αυτές οι ηρωίδες? Και το θυμάται με δάκρυα ο άνθρωπος αυτός. Το θυμάται με δάκρυα. Τώρα αντιθέτως. Από την κούνια βλαστημάνε. Από την κούνια βλαστημάνε. Σας λέγω πράγματα, έχω βιβλίο, αυτά που σας λέγω, ανοίγω το βιβλίο των αναμνήσεων τώρα τελευταίως και σας διδάσκω από το μνημείο των αναμνήσεών μου.
50 έτη, δεν τα πέρασε έτσι τα χρόνια. Ήρθε σε επαφή με μεγάλα στρώματα λαού. Και με στρατιώτες και με αξιωματικούς και. Λοιπόν, αυτά. Και με τους μικρούς της γης. Μια μέρα περιόδευα με το υπαρθμόν ένα αυτοκίνητο. Το δε υπαρθμόν ένα αυτοκίνητο ήταν τα πόδια μου. Ούτε μπενζίνη χρειαζόμουν, ούτε τίποτα χρειαζόμουν. Με ένα σακίδιο και με άρβλα περιόδευα. Λοιπόν, ανισμόνιτε ημέρε. Περιόδευα και καθώ λοιπόν έστρεβα έναν δρόμο, από εκεί ακούω μια βλαστήμια. Τέτοια βλαστήμια δεν άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Λέω, ποιο διάλογο ήρθε από την κόλαση, λέω. Ποιο διάλογο σε αυτή τη γωνιά, λέω, να βλαστημάει τόσο το Θεό. Εσύταξα, αν κατάλαβα πού έρχεται η βλαστήμια, προχώρησα σιγά σιγά, τι να δω. Κάτω από ένα δέντρο, ένας άνθρωπος καμιά 40 ετών κρατούσε στην αγκαλιά του ένα αγοράκι 3-4 ετών, 2-3 ετών. Και το μάθαινε να βλαστημάει! Άνοιξε συζήτηση, μακρά συζήτηση μαζί. Τι ήταν άθεος, μαρξιστής. Πιστεύω ότι τα παραμύθια λέει αυτά, λέει τα πει Θεός. Θεός λέω δεν είναι ο Θεός, Θεός είναι ο Στάλιν λέω. Αυτό το είπαν Θεό. Θεό τον είπανε. Τώρα τον δικάζουν τον Θεό, ο οποίος εξετέλεσε κατά την γλώσσα του Γκορμπάτσοφ 11.000, σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους. Αυτός ήταν ο Θεός του. Όποιος δεν πιστεύει στον Θεό θα πιστεύει στον διάβολο. 30. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία. Βλέπετε, η κούνια λοιπόν θα μας βοηθήσει. Αν δεν μας βοηθήσει η κούνια δεν κάνουμε τίποτα. Η κούνια θα βοηθήσει. Η γιαγιά παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στην οικογένεια. Και λοιπά. Αλλά και κάθε άλλος μπορεί να βοηθήσει. Θα σου πω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν ακόμα που διαμαρτύρονται. Λόγω χάρη ένας εργοδικός, εδώ στην Αθήνα μένει αυτός. Και εργάζεται και έχει εργοδικούς και αναλαμβάνει εργασίες με εργολάβους και λοιπά και χτίζει σπίτια. Αλλά σας πω ένα σπίτι ότι κάποιος Άγιος, ένας ασκητής, κοίταξε τα σπίτια μια μέρα της Αθήνας και άρχισε να κλαίει. Λέει, γιατί κλαίς, τον ρώτησε. Κοράκια θα μείνουν μέσα στα σπίτια, τα κοράκια. Λέει, γιατί γέροντα μείνουν κοράκια. Διότι όλα τα σπίτια είναι χτισμένα με βλαστήμια. Δεν υπάρχει σπίτι που δεν χτίστηκε με βλαστήμια. Από την ώρα που μπήκε θεμέλιο, πρώτα έγινε αγιασμός, τώρα αγιασμός δεν γίνεται. Από την ώρα που γίνονταν αγιασμός, από την ώρα που χτίζεται το θεμέλιο, μέχρι τέλος, μέσα αν μετρούσες, είχε ένα χαρτί και μετρούσες βλαστήμιες, θα έλαπες σε μια πολυκατοικία, ότι για να χτιστεί η πολυκατοικία, 1000 βλαστήμιες ακουστήκανε! Βλαστημά ο σιδεράς, βλαστημά ο ηλεκτρολόγος, μαστιμά ο υδραυλικός, βλαστημάνε, όλοι βλαστημάνε. Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κανείς δεν μαρτυρείται. Και λέει, θα δείτε καμιά μέρα. Μου ήρθε να κλάψω, να σκοθώ να φύγω. Δεν ακούω, αυτό δεν είναι, υπαρπιπισία είναι. Θα γίνει σεισμός στην Ελλάδα. Μεγάλο σεισμός. Δεν μείνει τίποτα όρθιο. Ήρθε λοιπόν ο εργοδηγός, σπάνιο πράγμα. Πήγε κάτω και βρήκε εργάτες και πήγε σε ένα σπίτι. Και εκεί λοιπόν που εργαζόταν στο σπίτι εκεί μέσα ο εργοδηγός, ακούει κάποιον να βλαστημάει. Εδώ το λέει. Πάρε το μερομίσθιό σου και δεν σε θέλω, λέει. Δεν σε θέλω, φύγε. Φύγε, λέει, δεν σε θέλω. Δεν σε θέλω. Να, αυτός πιστεύει. Αυτός πιστεύει. Θα επέτρεπες εσύ να βλαστημάει τη μάνα σου, θα επέτρεπες να βλαστημούν τον πατέρα σου. Πήγαινε στο καλό παιδί μου, λέει. Άντε στο καλό, τον έδιωξε. Παράδειγμα. Και ζημιώθηκε βέβαια μια ζημία. Ξέρω επίσης στην Κοζάνη, ένα παντοπόλι. Πιστόν άνθρωπο που εκεί πέρα πήγανε πρωί οι παντοπόλε, αυτοί οι πελάτε και βλαστημούσανε. Οι μπακάλιδες δεν τους ενδιαφέρει. Δεν μπορούν να βλαστημάνε την Παναγιά, δεν μπορούν να βλαστημάνε τον Θεό. Το παραδάκι τους, το τσεπούλι τους, Θεός του μονάς. Δεν τους ενδιαφέρει. Άμα λέει, εδώ θέτε να βλαστημάτε, δεν σας δέχομαι. Η λατώθη πελατεία του. Αλλά βλαστήμα δεν επέτρεψε το καταστημά του. Αλλά βλαστήμια προτείνει λιγότερα έσοδα παρά να παραβαίνει την εντολή του νόμου του Θεού. Παραδείγματα τέτοια τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Στο στρατό γνώρισα εγώ λόγους, αυτούς λόγους. Σας είπα προηγουμένως, λόγω χάρη στο Σύνταγμα του Πλαστήρα, κανείς δεν βλαστημούσε.
Δεν ήταν θρησκευτικός ο πλαστήρας, αλλά ήταν πιστός άνθρωπος. Στο σύνταγμά του κανένας εύζωνος δεν μου λαστιμούσε. Και στο καράβι, το δοξασμένο καράβι του Κουντουριώτη, τον Αβέροφ, δεν επέτρεπε να βλαστημάει κανείς. Μη μαγαρίζετε το πλοίο μου το. Ούτε Τετάρτη την Παρασκευή επέτρεπε κρέατα και ψάρια. Είναι το καράβι της Παναγιάς. Είναι το καράβι της Παναγιάς. Μη το βρωμάζετε, μη το μολύνετε, μη το μαγαρίζετε. Και μια μέρα πήγε ο Παύλος, ο Παύλος ο Κουντουριώτης, μια μέρα ήταν Παρασκευή και αυτή έλειπε. Ενόμιζε ότι δεν επιστρέφει και επιστρέφει και ακούει μέσα κρέατα να ψήνουν. Άνοιξε τα φιλιστρίνια, ξέρετε τα φιλιστρίνια. Και τα πετούσε έξω τα πιάτα. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι αυτοί οι άντρες σήμερα? Πού είναι οι άντρες? Μέσα. Που μου γράφουν λοιπόν η κατάσταση αυτή. Μου έγραψαν δύο γράμματα. Το θέμα αυτό το έφερα επίτηδες, διότι πήρε δύο γράμματα. Ή μάλλον ένα γράμμα. Από ένα καράβι, δεν το λέγω, ελληνικό καράβι. Που περιπολεί στο Αιγαίο, στο Αιγαίο. Μέσα περιπολεί τώρα τα παιδιά αυτά. Μέσα, γιατί υπάρχει φόβος, κίνδυνος από την Τουρκία. Λοιπόν, λέει, δεν υποφέρω, λέει, 200 παιδιά μέσα στο καράβι των τετορπιλικών και όλοι βλαστημάνε, λέει, μικροί, μεγάλοι. Δεν υποφέρω, λέει. Δεν υποφέρω. Θέλω να φύγω, στείλτε με όπου θέλετε, να βρω κάποιο μέρος, να βρω ανάπαυση. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βλαστήμια. Από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Και ένας άλλος πάλι λοχίας που υπηρετούσε κάτω στα Δωδεκάνησα μου λέει: τι να σας πω, ήθελε μια μέρα ο στρατηγός να μας πεθωρήσει και βλαστήμησε μπροστά μας το Θεό. Τι λέει ο Νεκτάριος, ο Νεκτάριος, ο Άγιος Νεκτάριος, τι γράφει? Τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος? Στρατός που βλαστημάει είναι τείχος, είναι φρούριο σε σαθρωμένο. Σε σαθρωμένο τείχος. Φρούριο σε σαθρωμένον που με την πρώτη κλόνηση θα πέσει. Ήμουν μικρό παιδί 14-15 ετών στο χωριό μας. Το χωριό μας έγινε καταστροφή το 1912, το 1922, η μεγάλη καταστροφή της Μικράς Ασίας. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες μας και οι μισοί αφήσαν τα κοκαλά τους πέρα στην έρημο, μέρα μέσα στα αυτά αφήσανε και κλαίγανε το χωριό ολόκληρο και μαζευτήκαν αυτοί οι στρατιώτες, ρατσέντητοι και λοιπά και συζητούσαν πώς έγινε η συμφορά. Πώς ένας στρατός που έφτασε μέχρι τη Σόφια, μέχρι τη Σαλτάζα, μέχρι κάτω στην Άγκυρα, πώς ο στρατός αυτός ιτήθηκε? Είπαν, άλλος είπαν φταίνει οι Ρώσοι, άλλοι φταίνει οι Άγγλοι, άλλοι φταίνει οι Γάλλοι. Λέει ένας λοχίας που είχε αριστεί ο Ανδρίας από τη μάχη του Καλεγκρότου. Είχε αριστεί ο Ανδρίας. Λέει, δεν μας έφαγαν, λέει, φταίνε και αυτοί, αλλά φταίμε εμείς, γίνηκαμε αιτία της καταστροφής. Γιατί? Βλαστημούσαμε το Θεό. Βλαστήμια. Κατέστρεψε. Βλαστήμια. Και λέει ο Νεκτάριος λοιπόν, στρατός που βλαστημάει το Θεό είναι φρούριον σε σαθρωμένον που με την πρώτη βολή θα πέσει. Μάλιστα. Και ακόμα ο αυτός είπε και κάτι άλλο ακόμα. Λένε ότι υπενθυμίζεται μια ρίση του Ξενοφόντος. Ο Ξενοφόν, όπως ξέρετε, είναι στη σχολή, τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων στο Παρίσι, διδάσκεται αυτή η κάθοδος των μυρίων. Με στα βάθη της Μικράς Ασίας, πέρα από εκεί πέρα, βρεθήκαν έρημοι οι Έλληνες στρατιώτες και τους πήρανε οι στρατηγοί οι Έλληνες και τους φέρανε μακρά, φοβερά περιοδία, με τα πόδια. Ήρθαν και όταν φτάσανε στον πόντο φωνάζανε «Θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα» και επέστρεψαν στην Ελλάδα η κάδος των μυρίων. Μεγάλο γεγονός. Λέει λοιπόν ο Ξενοφών, γιατί δεν σωθήκαμε και ήρθαμε από εκεί τα βάθη? Πώς σωθήκανε, ποιο χέρι μας προστάτευε? Ο Θεός, λέει, και λέει ο Ξενοφών, ο ιστορικός, πρέπει να γραφεί σε όλα τα κέντρα εκπαιδεύσεως των Ελλήνων, όπου Θεού σέβεται, στρατιωτικά ασκείεν, πειθαρχίεν, εκεί πάντα μες τα ελπίδων. Όπου, λέει, οι στρατιώτες σέβονται το Θεό, όπου οι στρατιώτες ασκούνται και γυμνάζονται, όπου οι στρατιώτες πειθαρχούν, εκεί όλα είναι ωραία, όλα γεμάτα ελπίδες. Αυτά λένε, τίποτα απολύτως. Μάστε. Αδιαφορία, τελείως. Τελείως. Δεν να μου κυλήσω από σήμερα, να κλαίμε μάλλον, δεν πρέπει να μιλάμε σήμερα. Ναι, εγώ το φορώ βαρύ αυτό το πράγμα, πολύ βαρύ, ανυπόφορο. Ανυπόφορο. Θυμάμαι μια φορά στο στρατό που ήμουνα, συνετέλεσε, υπάρχει στο στρατό, υπήρχαν αυτό,
Λοιπόν, στρατό, πίσω 3 χρόνια στρατιωτικό σερέψα, ανέβηκα στα ψηλά βουνά, με πείραζε πολύ αυτό το πράγμα. Και μια μέρα λέω, τι να κάνω, λέω, να πάω να κάνω μια διαταγή το επιτελείο, να ληφθεί μια μέρη να μεγάλη. Κατέω λοιπόν στο επιτελείο, πώς τώρα να μιλήσω εγώ σε αυτούς, πώς να μιλήσω με τη γλώσσα που δεν το θεωρούν τίποτα. Και μάλιστα θεωρούν, όποιος δεν βλαστημάει δεν είναι άντρας. Ακούς, δεν είναι άντρας που δεν βλαστημάει. Αυτού καταντήσαμε. Θεωρούν είδος Ανδρείας να βλαστημάει τον Θεό. Λοιπόν πήγα εγώ και πήγα στο επιτελείο, ζήτησα τον επιτελάρχη Κοσμάς λεγότανε, από τα σκαλά μας ήτανε. Του λέω, είμαι στενοχωρημένος, λέω. Γιατί είσαι στενοχωρημένος, στρατιωτικός ιερεύς, λέω. Ήρθα να σας καταγγείλω ένα γεγονός. Λέει, ποιο γεγονός, πολύ θλιβερό, λέω. Ήταν τότε η Φρεντερίκη. Τώρα δεν έχουμε τη Φρεντερίκη, έχουμε τη Λιάννη τώρα. Ναι, μη γελάτε. Λοιπόν, περιόδευε αυτή. Περιόδευε, πήγαινε παντού από φυλάκιο σε φυλάκιο. Ω, δεν ανήκω σε εγώ, δεν ανήκω. Ανήκω στην Ελλάδα μου και στην πατρίς του Θεού μου. Τίποτα άλλο, λέμε τα αντικειμενικά τα πράγματα. Λοιπόν, λέει, λέω, τι να σου πω, λέω, αυτή η βασίλισσα είναι που είναι τόσο καλή, λέω, και έρχεσαι στα φυλάκια και βλέπεις στρατιώτες και τους αγκαλιάς και τους φυλάκια και τους κάνει το δίκτυο, λέω. Υπάρχουν, λέω, κάτι αξιωματικοί και κάτι στρατιώτες που την υβρίζουν, λέω, πω, την υβρίζουν. Τα ονόματα τους, στρατοδικείο και εκτέλεσης. Πολύ ωραία, λέω, είπες. Μπράβο σου, λέω. Σύμφωνοι. Τώρα σου λέγω, λοιπόν, ως παράδειγμα στο έφερα. Δεν βλαστημούν τη Φρεντερίκη. Δεν το ονομάει κανείς τη βλαστημή στη Φρεντερίκη. Αλλά βλαστημάνε εκείνοι που είναι ένα μηδενικό η Φρεντερίκη μπροστά στην Παναγιά μας. Και την Παναγιά μας τη βλαστημούν μέρα νύχτα, λέω. Άλλαξε ύφος. Αυτά λέει τα πράγματα, λέει. Πήγαν τα πει στον παπά, λέει, που είναι στο στρατό. Όχο. Γι' αυτό θα καταστραφεί η πατρίδα μας. Σου είπα για τη Φρεντερίκη και είπες εκτέλεσης. Και τώρα σου λέω ότι βλαστημούν την Παναγιά. Την υπερμάχου στρατηγό του γένους μας και εσύ μου λες να πάω να βρω τον παπά να τα πω. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν αγνώ όμως ότι στην εποχή εκείνη μερικά τάγματα τα οποία επισκεφθήκαμε πάνω στα ψηλά βουνά είδα ένα τάγμα. Σας το είπα και προηγουμένως. Δεν ξέρω να ζει ο Βασίλερος. Ποιος τον ξέρει τον Βασίλερο? Να του πείτε χαιρετισμούς. Να πάω να τον δω. Κάτσε κοντά. Να πάει να το δεις. Να πάει να το δεις. Εκεί λοιπόν στο τάγμα του Βασίλειου ούτε ένας στρατιώτης βλαστημούς. Ούτε ένας. Διδασκαλία και διαφώτιση χρειαζόταν. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή την έκταση όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Μάλιστα. Αλλά και ιδιώτη ακόμα. Δεν ανάγκη να είσαι ιδιώτης. Κάζα καλά μας είχα ακούσει από ένα ευλαβέστατο χριστιανό ότι πως ένας έκοψε τη βλαστήμια. Ήταν ένας κύριος, ο οποίος βλαστημούσε και στον δρόμο ακόμα βλαστημούσε. Περνούσε από τα καζά, από αυτό βλαστήμια, έχουν συνήθεια, το έχουν τίποτα. Αδιαμαρτύρητη. Οπότε ένας λοιπόν βγαίνει από το κατάστημα και του λέει μια μέρα, κύριε, λέει, έχω παράπονο μαζί. Μου ύβρισες τη μάνα μου, λέει. Εγώ είμαι ευγενής, λέει, κύριο. Μου ύβρισες τη μάνα μου και προτιμότερο να ύβρισες την άβρισες στη μάνα μου. Ύβρισες τη μαναγιά μου. Και το Θεό μου. Το κατάλαβα, έχει δίκιο, λέει. Και έκοψε τη βλαστήμια. Διαμαρτυρήθηκε. Δεν έμεινε αδιαμαρτυρητός ο άνθρωπος αυτός. Ακόμα είπα, έλα εδώ παιδάκια πάνω. Έλα. Είπα και ένα πετραδάκι. Ένα τέτοιο ήταν. Χαριτωμένος ήταν. Τα γρεβένα, αχ, γρεβένα που σ' άφησα. 3 χρόνια υπηρέτησε εκεί. Ήταν βλαστήμια. Πώς σκοπήκαμε στη βλαστήμια. Φέρτε το πετράδα ή κράτε το, όσοι κράτε το, μην κουραστείς, θα κουραστείς. Πόση ώρα μπορεί να το κρατάς. Πόση ώρα μπορεί να το κρατάς. Μπορεί να φύγεις. Καλά. Μετά το ξεχάσεις. Α, εγώ θέλω να το θυμάσαι μετά. Λοιπόν. Εκεί ήταν ένα παιδί, λοιπόν, εγώ προσπαθούσα που παντού κάνω, έχω βγάλει και βιβλίο, αντιβλασιμικός αγών. Αλλά έχει αντιθεί, ίσως να το αντιπώσω. Επίσης και ένας χριστιανός πιστός, Φραγκούλης, μήπως ζει ο Φραγκούλης. Ένας Φραγκούλης που είναι από το Περιστέρι, που ήταν εκεί πέρα. Ένας κύριος Φραγκούλης, δεν ξέρω αν ζει. Επίσης και ο Πάτρη Φιλόθεος, ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Έχει βγάλει και αυτός αντιβλαστήμιες. Και άλλοι εργαστήκαν. Εκεί που πήγα λοιπόν, στα παιδιά που μίλησε για τη βλαστήμια, τους έκανε εντύπωση. Και ένα παιδάκι, τι έκανε στο σπίτι. Ο πατέρας του ήταν σοφέρ. Βλαστημούσε. Το συνεβούλευε το παιδί, τύπο, άσε λε εσύ.
Τι κάνει το παιδί, άκουσε τι κάνει το παιδί, το φώτισε ο Θεός. Το αγαπούσε πολύ το παιδί, ήταν και μονάκριβο παιδί, το αγαπούσε το παιδί. Και τι κάνει το παιδί, είχαν εκλεκτό φαγητό. Λέει, δεν έχω όρεξη, λέει. Λέει, τι θες παιδί μου να σου μαγειρέψουμε. Ξέρεις πως συγκινούνται οι γονείς όταν τα παιδιά δεν τρώνε, πολύ συγκινούνται οι γονείς. Ναι, λέει, παιδί μου, λέει, φάει, δεν τρώω, λέει. Είδε το βράδυ, δεν τρώω. Είδε την άλλη μέρα, δεν τρώει. Να φέρουμε γιατρό. Δεν ανέφερε γιατρό, δεν τρώω, λέει πλέον εγώ. Γιατί? Εφόσον βλαστημάς με στο σπίτι, εγώ δεν έχω όρεξη να πάω. Ναι. Τίποτα. Μένω ανένδετος, λέμε, δεν υποχωρώ καθόλου. Και έδωσε υπόσχεση ο πατέρας και είπε, το σπάσει το παιδί και από τότε έκρουσε την πλάτη. Ένας μικρός παιδί που σήκωσε ένα λιθαράκι. Να το λιθαράκι που σας λέω. Συνεπώς, όλοι μπορείτε να κάνουμε το καθήκον μας, να είμεθα να κάνουμε μια προβάλλη. Τα αυτά. Λοιπόν, είχα να πω. Τώρα τελειώνω, θέλω να τελειώσω με τα λόγια, δύο Αγίων, τους οποίους εκτιμώ και αγαπώ. Και όχι μόνο εγώ εκτιμώ και αγαπώ, αλλά όλος, όλη η πατρίδα μας και όλος ο Χριστός. Τα ένα είναι ο Χρυσόστομος. Έχει λόγους, φοβερούς λόγους κατά της βλαστήμιας. Φοβερούς λόγους. Λέγει, βλαστημάς, δεν αμαρτάνει μόνο, λέγει ο Χρυσόστομος, δεν αμαρτάνει μόνο αυτός που ακούει, που βλαστημάει. Αμαρτάνει και αυτός που ακούει και δεν διαμαρτύρεται. Αμαρτάνει και αυτός που ακούει και δεν διαμαρτύρεται. Γιατί σου έδωσε τη γλώσσα ο Θεός? Συμβούλευσέ τον, λέει, πλησίασέ τον, με αγάπη, με στοργή. Συμβούλευσέ τον. Μια, δυο, τρεις. Δεν ακούει, λέει, κάποιο τολμηρό, λέει, το οποίο εγώ δεν είμαι Χρυσόστομος να το συνιστήσω, αλλά το τολμηρό πολύ. Έχεις χέρι, γλώσσα είπες. Χέρι έχεις, χτύπα το βλάστημο. Το χέρι που χτυπάει βλάστημο θα λιάσει. Αυτά λέει ο Χρυσόστομος. Χρυσόστομος. Στις περιφήμως ομιλίες του. Ένας δε άλλος Άγιος, πραγματικός Άγιος και λοιπά. Αυτά, αυτός ο Κοσμάς ο Αιτωλός, πολύ επικρέατο να ακούει βλαστήμια στο υπόδουλο γένος και διαμαρτύρεται πολύ. Και έλεγε τα ξύσοφα λόγια που τα έχουμε γράψει και άλλοτε και τα έχουμε πει και άλλοτε εδώ, τα υπενθυμίζομαι. Λοιπόν, βλαστημάς, λέει, πήρες, λέει, μου έκοψες το μάτι, σε συγχωρώ. Μου έκοψες το χέρι, σε συγχωρώ. Μου έκοψες τα πόδια, σε συγχωρώ. Μου βλαστήμησες τη μάνα, τον πατέρα, σε συγχωρώ. Να βλαστημήσεις τον Χριστό και την Παναγιά μου, δεν έχω μάτια να σε δω. Μεγάλα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, τα αυτά, αγαπητοί μου, είχαμε να είπαμε και τώρα πλέον υπολείπεται να εφαρμόσουμε το πετραδάκι. Σήκωσε το ψηλά, σήκωσε το ψηλά. Λοιπόν, ποιο είναι το πετραδάκι? Το πετραδάκι είναι, είστε 2.000 εδώ, 3.000. Σας βάλω, φέρτε, ξέχασα να φέρω το πετραχύλι. Θα σας βάλω κανόνα. Κανόνα θα σας βάλω. Μια αιτία που πήρε τέτοια διάδοση βλαστήμια είναι ότι εμείς οι αρχιερείς και ιερείς δέχτερουμε το καθήκον μας. Έπρεπε να τους αφορήσουμε. Να αφορήσουμε τους βλαστήμιους. Και ούτε η Θεία Κοινωνία, ούτε τίποτα μακριά. Ένας αφορισμός δεν έπεσε. Ούτε το καζατζάκι ακόμα δεν αφορήσαμε. Μόνο το κεδάψαμε. Βρεθήκαν δεσποτάδες που το κεδάψανε και πήγανε και το στεφανώσανε. Και έχουμε αμαρτία. Κατάλαβε αυτός. Ένας αφορισμός σας. Το αφορισμός είναι αστροπελέκι. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα να διαγράφουν. Το διαγράψαμε διότι διαφώνησε με τη γνώμη του αρχηγού. Διότι ύβρισε τον αρχηγό. Το διαγράφουμε. Διαγραφή ίσον από αυτό θα πει ο αφορισμός. Διαγράφουμε. Βλαστήμησες. Στο συνεβούλευσε μια φορά ο παπάς, δύο φορές ο παπάς, τρεις φορές ο παπάς. Δεν ακούει. Διαγραφή. Και θα πεθάνει ακοινώνητος και άθαπτος. Έτσι θα πεθάνει. Τέτοιο πράγμα δεν γίνεται. Δεν ακούνται πλέον αστροπολέκια στον ορίζοντα της Εκκλησίας Ελλάδος. Διότι όλοι μας δεν έχουν την πίστη των προγόνων μας. Λοιπόν, εδώ τώρα είστε 3.000, 2.000, πώς είστε? Μου δώστε υπόσχεση. Κοιτάξτε καλά. Είμαι επίσκοπος. Φορώ επιτραχή. Εγώ σας είπα, εάν σηκώσετε το λιθαράκι, θα συνεχίσω. Είπατε λοιπόν όλοι το λιθαράκι. Λοιπόν, το λιθαράκι είναι ότι δεν αμαρτάνει μόνο αυτός που βλαστημάει και αυτός που ακούει. Λοιπόν, από εδώ, από αύριο, θα κάνετε συστηματική προπαγάνδα. Συστηματική εκστρατεία.
Πανστρατιά! Πανστρατιά! Από τον ασπρομαλή γερόντα μέχρι το μικρό παιδί. Ακούτε βλάστημο? Θα τον συμβουλέψετε, θα τον κατηχήσετε. 10 τουλάχιστον. Είστε 2.000, 3.000, θα γίνουν 30.000. Οι 30.000 θα γίνουν 300.000. Οι 300.000 θα γίνουν 2 εκατομμύρια. Και έτσι, και έτσι, και έτσι. Εγώ πλέον δεν θα ζω. Θα βλέπω από το υπερόν, από τα υπερόα πάνω ψηλά, από το υπερπέραν. Θα βλέπω μια Ελλάδα, που δεν θα υπάρχει πλέον ούτε καμία βλαστήμια. Και πέρα ως πέρα η Ελλάδα μας, η αγαπητή μας πατρίδα, θα είναι μια κιθάρα που θα ψάλει «Εμείτε και υπεριψούτε Ιησού Χριστόν, ον πέδε σελήνων, ημείτε και υπεριψούτε εις πάντως της αιώνας δομή». Έλα εδώ, έλα, μπράβο, στο χαρίζω.